Όχι και στον κι άλλο χρόνο με τον Θέμη Γιωργαδά. Σωστό γι' αυτό. Αντωνή, μικρός έλεγε στα Κάλαντα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Μικρούλης έλεγε στα Κάλαντα. Έβγαινε στους δρόμους με το τριγωνάκι σου. Ναι, βεβαίως έλεγα και εγώ τα Κάλαντα. Αλλά δεν προλάβαινα να μαζέψω τα λεφτά, γιατί με το που παίρναμε λίγα χρήματα, με λίγες δραχμές, τις τρώγαμε στον δρόμο. Με το που πιάναμε το πρώτο πεντακοσάρικο, πηγαίναμε το κάναμε κατευθείαν ψηλά. Μπουγάτσες μετά, το επόμενο πεντακοσάρικο. είχαμε πιτόγυρα, αυτά. Μέχρι πότε πήγαινε ο Ρέμος, λέει, τα Κάλαντα, μέχρι ποια ηλικία, μέχρι ποια τάξη? Παιδάκι, δεν ξέρω. 10 χρόνια, 11. Εντάξει, παιδιά, σας έχω τσακίσει όλες. Μέχρι πρώτη ηλικίου πήγαινα εγώ. Εγώ νομίζω ότι και στο, ένα σπουκαδί, και στο στρατό μου φαίνεται πρέπει να πήγαινε εκεί πέρα. Στη σκοπιά. Να ξέρεις ότι αν με θέλεις, έρχομαι και σπίτι σου να στα πω, αλλά θα δώσεις κάτι. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να με. Θα σου δώσω από τώρα, παίρνω όπως είναι. Κάτσε όπως είναι. Παίρνω τα Κάλαντα. Αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Ψηλή μου δέντρο, λιβανιά. Και αρχή. Και αρχή. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αποξηραμένο βερίκοκο. Αυτά είναι που κάνετε τα δίθεν με τον Λιάγκα Διέτα και καλά κοροϊδεύετε τον κόσμο. Βερίκοκο. Αποξηραμένο. Τι θες να είναι? Εγώ βλέπω πίσω εκεί και τρία. Εγώ βλέπω και τρία μπέργκερ. Ψεύτη. Όπω ψεύτη. Θέλω να μου πεις τι περιμένει ο Αντώνης Ρέμος από το 2017, από τη νέα χρονιά. Πρώτα απ' όλα να έχω υγεία. Να είναι καλά η κόρη μου, η γυναίκα μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Οι εχθροί μου όλοι να είναι καλά. Να έχουν υγεία πάνω απ' όλα, για να μπορούμε να ερχόμαστε σε κόντρα και να μας δυναμώνουν. Δέσποινα Γιώργο, μικρά παιδάκια λέγατε τα Κάλαντα. Εγώ ναι. Κι εγώ. Μέχρι ποια ηλικία? Δεν θυμάμαι και εσύ. Εγώ μέχρι και γυμνάσιο. Εγώ μέχρι πρώτη ηλικίου. Καλά, εσύ. Γνωστό συγκορίζω και οργαντάζει να μαζεύει λεφτά. Ότι μάζευε λεφτά από τότε. Είσαι συστημένη ή πήγαινε χήμα? Εγώ μπαίνα στα λεωφορεία 5 ώρα το πρωί. Εγώ θα σου πω κάτι, να με επιτρέπει. Εγώ έμενα στην πλατεία Αττική, σε μια πολύ λαϊκή. Εγώ, πλατεία Αμερική. Και εκεί ο παπά μου ακόμα. Εκεί έμενε τέλο πάντων ακόμα, ναι, μέχρι να φύγει. Λοιπόν, και επειδή εκεί δεν είχαν πολλά λεφτά ο κόσμο, πηγαίναμε και λέγαμε αυτά στο Κολονάκι. Στο ψυχικό, γιατί ξέραμε ότι εκεί θα μας δώσουν περισσότερα. Από τότε κυνηγάγαμε το χρήμα. Τι να κάνουμε. Εγώ μπαίνα στα λεωφορεία 5 ώρα το πρωί, να είμαι στους πρώτους. Εσύ που τα έλεγες, τα καλά. Στη δική σου τώρα. Στην Καβάλα, πού να τα πει. Στη γειτονιά πλωνόμασταν. Μαζεύατε φραγκάκι, ρε παιδί μου, ή όχι? Μαζεύαμε κι εσύ, αλλά όχι σαν και εσένα. Εγώ 5.000 δραχμές μαζεύα. Α, δεν θυμάμαι. Δραχμές, δεν τις πρόλαβα. Δεν προλαβες τις δραχμές. Είμαι πιο μεγάλος. Είχαν οβολούς ακόμα και μνές. Δεν είχαν κάνει δραχμές. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ το κουλούρι το έπαιρνα 1 ευρώ. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτών παιδιών. Είναι για τους μεγάλους, είναι σεξι τα Χριστούγεννα? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι, εγώ το βρίσκω έτσι πολύ οικογενειακές, ζεστές. Υπάρχει και το role playing. Ο άντρας δίνεται Άγιος Βασίλης και η γυναίκα Άγιο Βασιλίτσα. Αχ, καλά. Α, καλά. Κώστα, τι κάνεις? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Όλα καλά? Χρόνια, όλα καλά. Να έχουμε καλή χρονιά πραγματικά. Θέλω να μου πεις, μικρούλης έλεγες Κάλαντα. Πάντα. Μέχρι ποια ηλικία? 28, όχι, πλάκα κάνω. Α, γιατί εγώ μέχρι την πρώτη ηλικίου τα έλεγα. Όχι, πιο μικρός, αστείευομαι. Όχι, αλήθεια, αλλά, μέχρι πρώτη ηλικίου εγώ πήγαινα. Αλλά μικρός έλεγα, ναι, έλεγα πολύ. Αν σε ρωτούσα ποια είναι τα πιο αγαπημένα σου Χριστούγεννα, μπορείς να θυμηθείς και να μου πεις μία συγκεκριμένη χρονιά που τη θυμάσαι με ιδιαίτερη χαρά? Η πρώτη χρονιά που είχα την κόρη μου. Λογικό. Ήταν.